με τον Αλβάρο μέχρι την εκδίκαση του διαζυγίου τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αποχώρησε εμφανώς ικανοποιημένη, αφήνοντας σύμφωνα με το παρασκήνιο τον ενδιαστάσει σύζυγό της να συσκέπτεται με τους δικηγόρους του για την επόμενη κίνησή του. Η δικαστική διαμάχη οφείλεται, λένε πηγές από το περιβάλλον του, στο γεγονός ότι ο ίδιος προσπάθησε αρχικά να σώσει την κατάσταση με φράσεις του τύπου «Θα παλέψω μέχρι τέλους για την αγάπη μου». Όταν όμως διαπίστωσε μέσα σε λίγες ώρες από την δημοσιοποίηση της είδησης η διαρροή στην ΕΠΟΚΑ, πιστώθηκε σε αυτόν λόγω και των δηλώσεών του ότι η Αθηνά δεν είχε καμία πρόθεση να του δώσει τίποτε παραπάνω από τα νόμιμα, αποφάσισε να πάει για τα πολλά. Αφού συμβουλεύτηκε έγκριτη νομική φίρμα, η οποία του έδωσε ελπίδες για αυτά που διεκδικεί, η αμοιβή των δικηγόρων του θα καθοριστεί από το τελικό ποσό που θα εκδικαστεί. Προσπαθεί πλέον να βγει όσο το δυνατόν κερδισμένος από το διαζύγιο του με τη χρυσή κληρονόμο των Ωνάσιδων. Ζώντας πλέον όχι μόνο σε διαφορετικά σπίτια, αλλά σε διαφορετικές υπήρους, η Αθηνά εγκαταστάθηκε σε κατοικία που διατηρεί σε ευρωπαϊκή χώρα. Οι δύο αντίδικοι θα συναντηθούν στις δικαστικές αίθουσες το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στις 16 Ιουνίου, εκτός από τους κοινούς λογαριασμούς του ζεύγους που μπλοκαρίστηκαν, απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εταιρεία Real Estate που διατηρούν. Η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια δολάρια και ο Αλβάρο έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από 11 εκατομμύρια και τα μισά περίπου 30 από την κοινή τους περιουσία. Το περιβάλλον του εικάζει ότι και με 100 εκατομμύρια δολάρια θα είναι πολύ ευχαριστημένος, όμως αν κερδίσει τη μισή περιουσία της Αθηνάς θα είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στη γη. Όσον αφορά τον Αλβάρο, οι δικηγόροι του τον έχουν συμβουλεύσει να αποφεύγει πλέον τις δημόσιες εμφανίσεις, ειδικά με γυναίκες, και όταν βγαίνει να είναι με φίλους του ή μεγάλες παρέες. Το τελευταίο άλλωστε που χρειάζεται είναι να το συλλάβουν παπαράτσι με κάποια εθέρια ύπαρξη σε τρυφερές στιγμές, ειδικά τώρα που κυνηγάει το μεγάλο ψάρι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Λοιπόν, οι ειδικοί να μιλήσουν. Λέει εδώ για δες τι δείχνει. Ότι και με 100 εκατομμύρια να αρπάξει από την κοινή περιουσία ο Αλβάρο είναι ικανοποιημένος. Ότι δηλαδή έγινε μια μεταστροφή. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί λέμε, ας πούμε, να αρπάξει. Όταν είναι κοινή περιουσία, είναι κοινή περιουσία. Yeah. Άρα θα πάρω αυτό που δικαιούμαι. Αν είναι 100 εκατομμύρια, δεν τα αρπάζω. Παίρνω αυτά που δικαιούμαι. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ξεκίνησε, λέει, η μεταστροφή του Αλβάρο. Θυμάσαι το πρώτο Twitter ότι εγώ θα παλέψω για την αγάπη και θα διεκδικήσω. Λέει λοιπόν μέσα το ρεπορτάζ ότι μόλις του έστειλε το μήνυμα το χειρό η Αθηνά ότι hello, χωρίζουμε και θα πάρει αυτά τα οποία προβλέπετε. Είπε μισό λεπτάκι, κάνω την αγάπη στην άκρη και αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσω να κινήσω αυτές τις διαδικασίες. Να πάρω κάτι παραπάνω από τα 11 εκατομμύρια που είναι 1 εκατομμύριο κάθε, για κάθε χρόνο. Mm-hmm. Η κοινή τους περιουσία είναι περίπου στα 30 εκατομμύρια, έλεγε μέσα το ρεπορτάζ. Μόνο. Το 30 ρεπορτάζ. Εκατομμύρια είναι τα άλογα τους, αγάπη μου. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. 30 εκατομμύρια και μάλιστα έχει μπλοκαριστεί η απόφαση πλέον. Κοινοί λογαριασμοί και το real estate ότι έχουν. Να. Κοινά δεν μπορούν αυτό να εκπλήσουν τίποτε. Αυτό ναι. Άρα λοιπόν ο Αλβάρο κινείται καιροσκοπικά, δηλαδή πλέον πάει την εδώ αγάπη θεωρώ στην άκρη. Ότι άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο πράγμα είναι το συμφέρον. Δηλαδή. Δεν αποκλείεται τώρα, γιατί δεν ξέρουμε, έτσι, οι εικασίες. Ναι. Δεν αποκλείεται να ήθελε να μην διαλυθεί ο γάμος του, να έκανε ό,τι μπορούσε και όταν είδε ότι δεν, και του είπε η Αθηνά, προχωράμε στο διαζύγιο, από εκεί και πέρα έχουν αναλάβει οι δικηγόροι και προσπαθούν να βρουν το καλύτερο για τον πελάτη τους. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν νομίζω, α, θέλεις να χωρίσουμε, άρα θα σου τα φάω. Διότι κοίταξε. Δεν είναι κανένας φτωχούλης. Όχι, έκανε τις προσπάθειές του, προσπάθησε να. Ζήτησε συγγνώμη, τον είδαμε και μέσω Instagram να προσεύχεται, να κάνει να διεκδικήσει. Είδε και από είδε ότι το έχει πάρει απόφαση η Αθηνά, πήγε και στα δικαστήρια. Οπότε σου λέει τουλάχιστον να πάρω, έτσι όπως εκείνος πιστεύει, αυτά που δικαιούμαι μέσα από τις κοινές περιουσίες. Αυτά που λέγαμε και χθες με τα παιδιά, επειδή ακούστηκε ότι πήγε, πάει τσαπουκά να πάρει τα χρήματα. Τι να κάνεις τώρα, εκτός αν υπάρχει μια άλλη συμφωνία, αλλά και άλλη συμφωνία να υπάρχει. Μας τα είχε πει άλλωστε και η Μαρίνα την προηγούμενη εβδομάδα. Η άλλη συμφωνία αφορά περιουσία της Αθηνάς προγάμου. Δηλαδή ότι δεν έχεις δικαίωμα να αγγίξεις αυτά τα 800 εκατομμύρια που λέμε ότι είχε υπάρχει η Αθηνά πριν το προγάμου. Όταν έχουν φτιάξει επιχείρηση και βγάζουν χρήματα από την επιχείρηση αυτή, θα μου πεις ναι, τα χρήματα τη χρηματοδότηση την έχει κάνει η Αθηνά. Οκ, πολύ σωστά. Mm-hmm. Αφαιρείς λοιπόν τη χρηματοδότηση, τα κρατάει τα χρήματά της. Από εκεί και πέρα. Αυτό λέγανε ότι τώρα τι θα γίνει, που εκείνη είχε τα χρήματα, εκείνος είχε το know-how όμως. Που είναι σημαντικό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Στην επιχείρηση που έχουν κάνει, για παράδειγμα, η επιχείρηση σε ποιανού χέρια θα μείνει μετά το διαζύγιο. Γιατί άρα μιλάμε για αγοραπολισία της επιχείρησης. Δηλαδή, έχει κάνει μια επιχείρηση που βγάζει 100 εκατομμύρια. Ναι. Αυτή η επιχείρηση ανήκει
Και στους δύο λοιπόν, ναι. Από 50 εκατομμύρια γίνεται το δικαστήριο. Δεν ο ένας είναι από 50 εκατομμύρια, εξαρτάται. Αν έχεις βάλει εσύ όλα τα χρήματα. Λέω, αν είναι κοινή. Από τη στιγμή που είναι εταιρεία, δεν ξέρεις και τι είδους εταιρεία έχει γίνει. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες αυτές. Αν κρατήσει και τι ποσοστό η Αθηνά. Τι μπορεί να μην έχει καν ποσοστό ο Αλβάρο. Μπορεί να είναι απλά υπάλληλος ή πρόεδρος, ας πούμε, της εταιρείας. Σας έχω στείλει στην ομάδα μας, σας ξαναέστειλα μια φωτογραφία που σας. Που φωτογραφίζεται για το People's Βραζιλίας ο Αλβάρο και είναι πολύ ωραία εικόνα. Που είναι πολύ γόης. Είναι πάρα πολύ γόης και παρά το γεγονός ότι κάποια σχόλια από ό,τι καταλαβαίνω γιατί δεν ξέρω και βραζιλιάνικα πάνω κάτω έτσι από τις λέξεις ότι μιλάμε για κοριτσομάνι από κάτω απίστευτο στα likes και στα σχόλια ότι η θλιμμένη φωτογραφία έχει θλιμμένα μάτια προφανώς. Πάντως οι δικηγόροι του είπαν να μαζευτεί να μην φωτογραφίζεται με θέρες ύπαρξης που μπορεί να παρεξηγηθεί και ο ίδιος έχει